Θα μιλήσουμε τώρα για κάτι πολύ ωραίο, κάτι πολύ όμορφο. Για δράση θα μιλήσουμε, για δράσεις. Θα φιλοξενήσουμε στον αέρα την, σας θυμίζω ότι την Κυριακή 5 Ιουνίου είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, και θα μιλήσουμε με την κυρία Μαρία Πεταλά, δόκτωρα χημικό-μηχανικό, μέλος του ΔΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΑΘ, αρμόδια για θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, για τις δράσεις της ΕΙΑΘ και για άλλα που μας απασχολούν και θα θέλαμε να μάθουμε. Κυρία Πεταλά, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Η δράση αυτή, καταρχάς να μας πείτε τι ακριβώς θα γίνει την Κυριακή, την Κυριακή 5 Ιουνίου στις 10 το πρωί. Βλέπω εδώ το flyer που λέει βάφουμε, καθαρίζουμε, πρασινίζουμε το δρόμο και γιορτάζουμε μαζί με τα Φλαμίγκο την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Πού θα γίνει ακριβώς? Για δώστε μας κάποιες λεπτομέρειες αυτή την πολύ ωραία δράση που θα γίνει την Κυριακή. Ακριβώς έτσι όπως τα είπατε λοιπόν, την Κυριακή από τις 10 η ώρα το πρωί θα βρισκόμαστε στη Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, στον Κόκκινο Δρόμο. Είναι ο περίφημος Κόκκινος Δρόμος, σε ένα ξεχωριστό έτσι οικοσύστημα πολύ κοντά στην πόλη της Θεσσαλονίκης, και θα βρεθούμε εκεί να κάπως να συντηρήσουμε τον Κόκκινο Δρόμο. Θα κάνουμε πάρα πολύ όμορφες δράσεις. Καλούμε όλο τον κόσμο, όλοι μαζί να ευαισθητοποιηθούμε, να δράσουμε μαζί για το περιβάλλον και να γιορτάσουμε έτσι την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Μία ημέρα, επιτρέψτε μου να πω, πάρα πολύ σημαντική, γιατί όλο ένα και περισσότερο βλέπουμε την κλιματική κρίση και την περιβαλλοντική κρίση στην καθημερινότητά μας. Θα δείτε τώρα, δεν περιμέναμε τέτοιες θερμοκρασίες νομίζω τόσο απότομα να αυξηθούν. Πριν λίγο καιρό είχαμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο την κλιματική αλλαγή στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, και γι' αυτό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών καταρχήν, έχει ένα πολύ ηχηρό σήμα ότι έχουμε μόνο μία γη. Έχουμε μία γη που μας φιλοξενεί. Και στη συνέχεια η ΕΙΑΘ με τη σειρά της και στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μας καλεί να καταλάβουμε το μήνυμα αυτό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και να φροντίσουμε τη γη. Συμπληρώνουμε δηλαδή ότι έχουμε μόνο μία γη και καλούμαστε να φροντίσουμε για αυτήν. Επειδή έχουμε την ευκαιρία να σας έχουμε στον αέρα, αυτό εννοώ, και να μιλήσουμε ακόμη και για αυτό το πολύτιμο αγαθό, το νερό, σαν καταναλωτές εμείς, επειδή δεν σκεφτόμαστε και πάρα πολύ, ας πούμε, δεν σκεφτόμαστε παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε το νερό, για πείτε μας λίγο τι ακριβώς πρέπει, κατά την άποψή σας ή τέλος πάντων, να μάθουμε και κάποια πράγματα παραπάνω εμείς, πώς πρέπει να λειτουργούμε εμείς σαν καταναλωτές αυτή την εποχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημα. Να σας πω μόνο να έχετε κατά νου ότι το νερό που έχουμε πάνω στη γη είναι συγκεκριμένη η ποσότητα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που ανοίγουμε τη βρύση και τρέχει νερό, και να σας πω ότι είμαστε και πάρα πολύ τυχεροί που κάθε φορά που ανοίγουμε τη βρύση τρέχει νερό, το νερό αυτό από καθαρό και πόσιμο νερό απευθείας μετατρέπεται σε απόβλητο. Άρα λοιπόν κάθε φορά που ανοίγουμε τη βρύση παράγουμε απόβλητα. Αυτό πρέπει να έχουμε καταρχήν κατά νου στο μυαλό μας. Και από εκεί και πέρα σας λέω, είμαστε τυχεροί που κάθε φορά που ανοίγουμε τη βρύση μας τρέχει νερό. Είμαστε τυχεροί που υπάρχει μια πάρα πολύ καλή οργάνωση και αντιμετώπιση στην παραγωγή των αποβλήτων, το πώς θα καθαρίζουμε αυτά τα απόβλητα. Και η ΕΙΑΘ πάντοτε στέκεται στο πλευρό όλης αυτής της δράσης. Αρκεί να σας πω ότι και στο επενδυτικό της σχεδιασμό αλλά και στο επιχειρηματικό της κομμάτι, οι αποφάσεις που παίρνει έχουν γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Το νερό δηλαδή που εμείς καταναλώνουμε κάθε μέρα γίνεται υγρά απόβλητα. Τα υγρά απόβλητα καταλήγουν σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων, και από εκεί προσπαθούμε να, μειώνοντας και το ενεργειακό αποτύπωμα, δηλαδή κάνοντας μια σωστή χρήση της ενέργειας, να καθαρίζουμε αυτά τα απόβλητα
και στη συνέχεια να τα απορρίπτουμε στο θερμαϊκό, φροντίζοντας για την καλή του κατάσταση. Ξέρετε, αυτά όλα δεν είναι δεδομένα, ακόμη και σε πολύ ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Ναι, και αυτό στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα γενικότερα, στη Θεσσαλονίκη, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, αν θέλετε, αυτό με τα απόβλητα και το τελευταίο διάστημα και λόγω του COVID, λόγω του κορονοϊού, είδαμε πολλές έτσι αναφορές και πολύ έντονη θεματολογία για τα απόβλητα στη Θεσσαλονίκη, σαν νερά του θερμαϊκού. Πραγματικά, γιατί τα χρησιμοποιήσαμε η ΕΙΑΦ σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ας πούμε ότι χρησιμοποίησε τα απόβλητα ως έναν δείκτη δημόσιας υγείας, και πλέον και σε συνεργασία και με τον ΕΟΔΗ παράγει αποτελέσματα. Μάλιστα βρέθηκε μπροστά στην έρευνα τα αποτελέσματα, και με την ακαδημαϊκή γνώση του Πανεπιστημίου αλλά και με την τεχνογνωσία της ΕΙΑΦ κάναμε πάρα πολύ μεγάλα βήματα, γίναμε πρότυπο στην Ευρώπη. Μας καλούν πλέον από όλη την Ευρώπη να δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο αναπτύξαμε μεθοδολογίες, και παρακολουθούμε τον COVID καταρχήν, αλλά έχουμε στήσει και υποδομές για να παρακολουθούμε και άλλους δείκτες δημόσιας υγείας, έτσι ώστε αυτό που κάνει η εταιρεία να επιστρέφει πίσω σαν προστιθέμενη αξία στο Θεσσαλονικέ και όχι μόνο, έτσι. Βρεθήκαμε πάρα πολύ μπροστά στην Ευρώπη σε αυτό το κομμάτι. Ναι, και χώρες όπως η Γερμανία μας έχουν καλέσει για να δείξουμε τη δική μας μεθοδολογία και να συνεργαστούμε πάνω σε αυτά τα κομμάτια. Έτσι λοιπόν ανοίξαμε ένα πολύ ωραίο δρόμο, αλλά να μην ξεχνάμε και τις απλές καθημερινές δράσεις. Είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε όλοι στις δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, να αναλογιζόμαστε την καθημερινότητά μας και τη χρήση, πώς χρησιμοποιούμε την ενέργεια, πώς χρησιμοποιούμε το νερό. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι πράγματα που θα τα βλέπουμε μπροστά μας. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι ατελείωτο, γι' αυτό καλά κάνατε και αναφέρατε στην αρχή ότι είναι συγκεκριμένη η ποσότητα του νερού που υπάρχει, έτσι, και δεν είναι ατελείωτη, όπως είπατε πριν. Και είναι πολύ σωστό και πολύ εύστοχο. Και σκεφτείτε ότι το πόσιμο νερό που πίνουμε προέρχεται από το 0,3% του συνόλου του νερού που υπάρχει πάνω στον πλανήτη. Το νερό που πίνουμε, το 0,3%. Νερό που ανοίγουμε τη βρύση μας και τρέχει έτσι τόσο εύκολα. Το 0,3%. Απίστευτο. Ναι. Αν σας ζητούσα έτσι 2-3 με αγάπη συμβουλές να μας δώσετε εμάς τους καταναλωτές ή τον κόσμο που ακούει, βέβαια, ποιες ήταν αυτές που θα προτιμούσατε να αναφέρετε έτσι στον κόσμο, να μεταφέρετε τέλος πάντων στον κόσμο, λόγω του αντικειμένου σας, λέω ότι γνωρίζετε πολλά περισσότερα από όλους μας. Τι θα μας λέγατε, τι θα μας συμβουλεύατε? Σας ευχαριστώ και πάλι για την ερώτηση. Θα σας έλεγα κάτι που ακούγεται κοινότυπο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέχουμε κάθε φορά που ανοίγουμε τη βρύση, να προσέχουμε το πώς καταναλώνουμε το νερό, να προσέχουμε τη χρήση διαφόρων χημικών και συστατικών, να το κάνουμε με φιδό, όπως είναι τα απορρυπαντικά και τα είδη έτσι, καθημερινής φροντίδας, να προσέχουμε ακόμη και τις μερίδες των φαγητών, δηλαδή το φαγητό που μαγειρεύουμε, να περιορίσουμε τα τρόφιμα που θα απορρίπτουμε. Και όλα αυτά είναι πάρα πολύ μικρές χρήσιμες συμβουλές, θεωρώ, αλλά έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο όταν συμμετέχουμε όλοι σε αυτές τις δράσεις. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία γενικότερα και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η Ευρώπη τώρα θα ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη καμπάνια και θα επενδύσει πάνω σε αυτό, ναι, στο να προσπαθήσει να περιορίσει την κατανάλωση του φρέσκου καθαρού νερού. Χώρες όπως ακόμα η Γερμανία ή η Σουηδία ή η Ολλανδία δεν έχουν πολύ καλή περιβαλλοντική κατάσταση στα νερά τους, και εννοώ στα επιφανειακά νερά, στα ποτάμια και στις λίμνες. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε τις πηγές του καθαρού νερού, του πόσιμου νερού, αυτό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Θα ξεκινήσει μια καμπάνια για να κάνουμε δενδροφυτεύσεις, θα ξεκινήσει μια καμπάνια για να προσέχουμε τις ποσότητες των φαγητών που προετοιμάζουμε αλλά και που τελικά απορρίπτουμε, έτσι, γιατί μεγάλες ποσότητες καταλήγουν στους κάδους και επιβαρύνουμε το περιβάλλον με αυτό. Βέβαια. Και θα καλέσει τη συμμετοχή όλων μας. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, και η ΕΙΑ, βάζοντας το δικό της μικρό λιθαράκι, καλεί όλους να συμμετέχουν στην περιβαλλοντική δράση, η οποία γίνεται σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της δικιάς μας περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
αλλά και του πολυδραστήριας περιβαλλοντικής ομάδας Εχεδόρου Φύσης. Mm-hmm. Καλεί όλους μας λοιπόν στο Καλοχώρι στις 10 το πρωί, ένας χώρος πάρα πολύ εύκολα προσβάσιμος, πολύ κοντά στην πόλη, μόλις 8 χιλιόμετρα από το κέντρο, και θα είμαστε όλοι εκεί σε ένα σπάνιο οικότοπο και οικοσύστημα που δεν το ξέρουν και οι περισσότεροι Θεσσαλονικοί. Και εγώ είμαι ένας από αυτούς. Θα μπορέσουμε να περπατήσουμε. Επιτρέψτε μου να πω την αμαρτία μου, εγώ είμαι ένας από αυτούς. Θα σας περιμένω, ξέρω ότι θα έχει πολύ ζέστη, αλλά θα είναι ωραία να βρεθούμε, να προβληματιστούμε, να βάψουμε, να κάνουμε έτσι κάποιες μικρές ελαφρύες εργασίες και να χαρούμε όλοι μαζί αυτό το περιβάλλον και να το γνωρίσουμε, όπως πολύ σωστά είπατε. Έτσι είναι. Οπότε σας περιμένουμε όλους. Θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα και πολύ όμορφη εκδήλωση, θα ρω. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση που είχαμε. Μας κάνατε σοφότερους και να σας δώσω συγχαρητήρια και στην ΕΙΑ φυσικά για τις δράσεις αυτές και για τις προσπάθειες που κάνει για να έρχεται σωστά το νερό στα σπίτια μας. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε όλοι μας. Αυτό είναι το σημαντικό. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πεταλά. Και εσείς. Γεια σας.